τομές τα γεγονότα κάνει εκ των δικηγόρων, των συγγενών, των αδικοχαμένων, ο κ. Χρήστος Τριανταφυλλίδης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πώς καταλήξαμε εδώ, και είναι μια αναμενόμενη τροπή που παίρνει η όλη διαδικασία από τη στιγμή που ο αρχηγός επιλέγει να μην είναι στο δικαστήριο? Από τη στιγμή που η Γενική Εισαγγελία ενώπιον του δικαστηρίου, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, δήλωσε ότι του επιδόθηκαν κανονικά κατηγορητήριο και δεν επαρουσιάστη, τότε η διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις είναι να εκδώσει το δικαστήριο ένταλμα σύλληψης, εκτός αν η κατηγορούς αρχή δεν το ζητήσει. Εδώ φαίνεται το ζήτησε και επομένως εξεδόθη ένταλμα σύλληψης, και από τη στιγμή που ένας κατηγορούμενος έλειπε, η διαδικασία δεν προχώρησε ούτε σε σχέση με τους υπόλοιπους μέχρι να εμφανιστούν όλοι ενώπιον του δικαστηρίου. Εάν δεν καταστεί αυτό εφικτό? Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να αποσύρει η κατηγορούς αρχή εναντίον του κυρίου Τσαλικίδη να προχωρήσει με τους άλλους 7 και όταν συλληφθεί και έρθει στην Κύπρο να διακόψει την υπόθεση και να τον προσθέσει, ή να προχωρήσει εναντίον του μόνος του. Αλλά πιστεύω εκείνο το οποίο θα κάνουν θα είναι να περιμένουν να συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης πλέον, αφού θα σταλεί στην Ελλάδα, και να προσκομιστεί στην Κύπρο. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι η αίσθηση μου είναι ότι ο Πέτρος Τσαλικίδης, αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, μέλος του τιμημένου σώματος των Ελλήνων αξιωματικών, όφιλε, κατά τη γνώμη μου, να δείξει, να πω, παλικαριά, να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να πει τη θέση του ευθαρσός και να υποστηρίξει τον εαυτόν του. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, εάν με το που έρχεται στην, και μπαίνει ξανά στη διαδικασία ο κύριος Τσαλικίδης, εάν τελικά πάμε με το σενάριο που μόλις περιγράψατε, χρειαστεί να ξαναξεκινήσουν τα πράγματα από την αρχή και άρα υπάρξει χρονοτριβή, αν θέλετε, η επανάληψη της διαδικασίας. Εδώ που βρισκόμεθα σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε ακόμη. Στις 18 Μαΐου, αν ο κ. Τσαλικίδης είναι ενώπιον του δικαστηρίου, τότε μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες. Μάλιστα. Και τοποθετούμενοι... Πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μια τέτοια ιστορία, έτσι, με την παγκοσμιοποίηση, αν θέλετε, που έχουν τα μέσα ενημέρωσης σήμερα και η δύναμη της πληροφορίας, να μην είναι γνώστη στον όσο συμβαίνουν εδώ στην Κύπρο για μια υπόθεση. Κύριε Τσολούλη, γι' αυτό είπα. Ότι ανέμενα, δεν περιορίστηκε ποτέ στα κυπριακά πλαίσια. Γι' αυτό είπα. Ότι είναι αδιανόητο να μην γνωρίζει ότι σήμερα η υπόθεση ήταν ενώπιον του δικαστηρίου. Και όταν ο αρχηγός Εθνικής Φρουράς που υπηρέτησε αυτόν τον τόπο, πιστεύει σώματος των Ελλήνων αξιωματικών στο οποίο ανήκει, να έρθει στο δικαστήριο. Έστω λέω και αν υπάρχει νομοτυπικό πρόβλημα με την επίδοση του κατηγορητηρίου. Πέρα από αυτό το νομοτυπικό πρόβλημα που λέτε ότι αν υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο? Μήπως ο τέος αρχηγός μπορεί να θωρακιστεί, αν θέλετε, πίσω από το αξίωμά του? Μήπως υπάρχει και εκεί πρόβλημα, το γεγονός ότι είναι ελλαδίτης αξιωματικός? Το ρεπορτάζ λέει ότι τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις τέθηκε συγκεκριμένο αίτημα, και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο από την ελληνική κυβέρνηση, για να δικαστεί σε ελληνικά δικαστήρια. Εάν το αίτημα ετέθη από την ελληνική κυβέρνηση ως θέμα πολιτικών, είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά δεν ισχύει για τον κύριο Τσαλικίδη το ότι είναι Έλληνας αξιωματικός, διότι δεν είναι ενεργεία. Για να διοριστεί αρχηγός Εθνικής Φρουράς, αποστρατεύεται από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και μετά διορίζεται. Δεν είναι όπως άλλους αξιωματικούς Έλληνες που υπηρετούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Σουρλή. Ναι, θέλετε να βάλετε μια άλλη τελεία? Απλά υπάρχει μια εξέλιξη τελευταία στιγμής. Ο συνάδελφός μου, Νικόλας Μαρτίνης,